Εδώ και τώρα και κάτι πετυχημένο λάμπη την ώρα που βλέπαμε τον Μπάγκαλο. Εγώ πετυχημένο. Εδώ τα λέμε όλα, ακόμα και αυτά που λέμε εκτός αέρα. Είπε κάτι πετυχημένο. Είπες... Εκτός, όταν δεν μας δείχνουν, το λέω πετυχημένο. Είπε ότι βλέπαμε τα παλιά επίκαιρα. Έτσι πως μπήκε ο κύριος Μπάγκαλος Σταύρος στο Νιαλοπολείο, ναι. Μου θύμισε τότε που πηγαίναμε στο κινηματογράφο παλιά και πριν αρχίσει η ταινία βλέπαμε τα επίκαιρα. Εγώ είμαι τη γενιά βέβαια τη Χούντα και έβλεπα τον Πατακόπουλο και τον Παπαδόπουλο. Αλλά παλιότερα φαντάζομαι. Όχι και παλιότερα υπήρχε. Άλλωστε το διάλειμμα είναι ελληνική εφεύρεση. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να γίνεται διάλειμμα. Αυτό το κόψιμο τη ταινία στη μέση. Πουθενά στον κόσμο. Εκτός εάν έχει προβλεφθεί σε μεγάλου μήκου ταινίε, 2,5 ώρε κτλ., τότε υπάρχει ο όρο διάλειμμα και πράγματι εκεί η ταινία σταματάει. Μόνο στην Ελλάδα κόβεται η ταινία ξαφνικά και τρώσε ένα μπουκάλι στη μαύρα. Τώρα που αγοράζουμε ταινίε για το κανάλι, μέσα στα συμβόλαια των μεγάλων εταιριών είναι ότι απαγορεύεται η ταινία να διακοπεί στη μέση. Yeah. Πέρα από διαφημίσει, ούτε για οποιοδήποτε λόγο. Τρέλερ κτλ. Απαγορεύεται. Yeah. Πρέπει να τη δει αυτούσια. Yeah. Μου κάνει εντύπωση, νόμιζα ότι είναι ιδιοτροπία, αλλά τώρα που μου λέτε αυτό για το ότι συμβαίνει γενικότερα. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Μου επιτρέπετε να σα πω μια ιδέα του κοινού. Σε καμία χώρα η ταινιοθήκη, αν θέλει επίσης να βγάλει λεφτά και είναι πρόταση του κοινού. Όλες αυτές τις καταπληκτικές παλιές ταινίες που δεν τις παίζει πολύ συχνά η τηλεόραση, σχεδόν καθόλου, πολύ παλιές ταινίες, σαν από τις βουβές ταινίες ή πολύ παλιές ταινίες, αν δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα αφιέρωμα στην τηλεόραση, έναν αντίστοιχο μαραθώνιο. Εμείς έχουμε ήδη συζητήσει με τον κύριο Αγόπουλο να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο κανάλι, στο Filmnet, με ταινίες που ανήκουν στην ταινιοθήκη. Με βασικό σκοπό, πέρα από το αντιο κόσμο, να βοηθηθεί οικονομικά η ταινιοθήκη. Μα είπαμε και αυτό. Και κάτι άλλο το κοινό. Εγγράψτε πολλές από αυτές τις ταινίες σε βιντεοκασέτες. Θα σας εξηγήσω. Να έχετε και έσοδα για τη στήριξη. Ένα ήταν... πρόταση γάμου τηλεόρασης. Θα ήταν μια πάρα πολύ εύκολη λύση. Mm. Αλλά προσκρούμε στα δικαιώματα. Όλες οι ταινίες, τις οποίες έχουν όλα τα αρχεία του κόσμου, ανήκουν σε κάποιους. Όλες έχουν εμπορικά δικαιώματα. Πολύ λίγες ταινίες, κάθε αρχείο έχει τα δικαιώματά της αυτές. Οπότε εμείς, εκτός από τις ταινίες τις οποίες έχουμε βρει και έχουμε κάνει ρεστορασιόν, και όχι όλες. Σαν τις περιπέτειες του Βιλάρ, του Βιλάρ αυτά, τώρα αυτά θα μπορούσαμε κάτι να τα δείξουμε. Mm. Όμως, σας έφερα ένα παράδειγμα. Κάναμε ρεστορασιόν τελευταία τις ταινίες του...